σειρά δηλώσεων κυβερνητικών αξιωματούχων τις τελευταίες μέρες, από πού να το ξεκινήσει κανείς. Ο ένας υπουργός λίγος πολύ λέει ότι αν βρεθεί λύση διαπραγματευτική να πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Λίγες ώρες μετά ταξιδεύει ο ίδιος στην Κωνσταντινούπολη να διδάξει σε τουρκικό πανεπιστήμιο ιδιωτικό. Ο άλλος υπουργός πολιτισμού λέει ότι περιποιεί τιμή για τους Έλληνες ειδωμένοι. Ο κ. Μουζάλας χθες απορώ πραγματικά σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή και timing. Εμένα θέλω να το επαναλάβω. Δεν μου αρέσει να ενδεχομένως ανθρώπους που είναι στο καναβάτσο αυτή τη στιγμή είναι σε αδυναμία να τους τύπω. Δεν είναι προσωπικό το θέμα, είναι όμως εθνικό το θέμα. Δηλαδή με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι οποιοδήποτε, έχει μια θεσμική θέση σε μια πολύ κρίσιμη καμπή για τη χώρα όταν βλέπετε ότι τα Σκόπια κάνουν το δικό τους αγώνα με τις δικές τους, αν θέλετε, βλέψεις. Άρα ποια είναι η στρατηγική της χώρας και της κυβέρνησης. Πώς πάει στην επόμενη σύνοδο. Τι έχει αποφασίσει. Θα είμαστε πάλι ουραγοί και θα ενημερώμαστε από τους δημοσιογράφους για το ΝΑΤΟ που θα παρέμβει ή για τις διαπραγματεύσεις, συζητήσεις και συμφωνίες μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας. Ή θα έχουμε μια στενάρη θέση. Θα την υποστηρίξουμε με επιχειρήματα. Θα μπορούμε να σταθούμε και αν είμαστε εκεί που πρέπει, έτσι ώστε να αποτελέσουμε μέρος της λύσης. Και όχι απλά να τελευταία τρύπα της φλογίας και να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την περιφέρεια, σε ό,τι έχει να κάνει με τη Θεσσαλονίκη, σε ό,τι έχει να κάνει με το λιμάνι της, κοιτάξτε, προφανώς είναι στρατηγική η θέση της πόλης. Η πόλη που έχει λιμάνι και βρέχεται από θάλασσα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Αυτό δεν μπορεί να καταστεί μειονέκτημα. Ήταν ανενεργό για πολλά χρόνια. Αισθάνομαι λοιπόν ότι όταν μιλάμε για ανάπτυξη, γιατί είναι μια λέξη η οποία έχει φθαρθεί δυστυχώς από την πολλή χρήση, με την κακώς εννοούμενο όρο και έννοιά της, πρέπει να μπορούμε να το αποδεικνύουμε έμπρακτα. Έχει κάποιες σκέψεις η περιφέρεια. Θέλει να τις υλοποιήσει. Θέλουμε να ξεκολλήσουμε από τη λάσπη. Θέλουμε να μεγαλώσουμε το ΑΕΠ μας. Θέλουμε να δώσουμε δυνατότητα να μειωθεί η ανεργία στην περιοχή. Πώς. Γιατί στηβάζοντας στο ελληνικό, ενδεχομένως που είναι ουσιαστικά ένα όχημα αναπτυξιακό, με την επένδυση αυτή που πάει να γίνει από τη μία, ή βάζοντάς τους μέσα σε κομμάτι του λιμανιού, ας πούμε, ή στεγάζοντάς τους εκεί πέρα, ή με κάποιες τέτοιες ιδέες που ακούω τρελές, αυτός δεν είναι τρόπος.